τόπος ριζικός, τόπος συνάντησης, σταυροδρόμι συνέβρεσης πνευματικής. Ένας φιλόσοφος ποιητής, ο Χρήστος Μαλεβίτσης, και ένας λογοτέχνης φιλόσοφος, ο Γιάννης Κιουρτσάκης, ανταμώνουν σε αυτό το σταυροδρόμι. Ο ένας, ο διπόρος της ερήμου, ψάχνει μια στάλα από τα θάνατα νερό να ξεδιψάσει. Ο άλλος, ξυλάρμενος, γυρεύει μια γωνιά έρημη στεριάς να ξαποστάσει. Έτσι τους φαντάζομαι, ως ηθοποιούς, ερμηνευτές της τραγωδίας του κόσμου, να ανταλλάσσουν τις μάσκες προσωπία τους για να τις απεκδηθούν τελικά, φανερώνοντας ως προφήτες ανίσχυροι την αλήθεια του προσώπου τους, του κόσμου μας, του κόσμου μας. Δύο συνοδοιπόροι, διαφορετικά ίδιοι, περιδιαβαίνουν και περιδιαβάζουν, οικούν έναν τόπο ακατοίκητο, πραγματικό και φαντασιακό, μυστικό και αποκαλυπτικό, ιερό και αποιερωμένο, οικείο και ανίκιο, τρομακτικά γαλήνιο, πρωταρχικό και έσχατο ταυτόχρονα. Ένας τόπος ριζικός δεν είναι μόνο τόπος, είναι και χρόνος. Ο τόπος της ερημίας είναι και χρόνος της ερημίας. Η παντοτινή της κίνηση, η μεταβαλλόμενη διάρκεια, η οποία κάποια στιγμή διακόπτεται από μια όαση, μια ετεροτοπία. Γιατί κάθε ριζικός τόπος δεν μπορεί να εννοηθεί, να βιωθεί χωρίς τη δική του ετεροτοπία. Τον έτερο τόπο, ο οποίος γεννιέται από τον ίδιο τόπο. Η ετεροτοπία θα μπορούσε να ονομαστεί και ετεροουτοπία. Το ξερίζωμα από έναν τόπο μεταμορφώνει αυτόν τον τόπο σε ετεροουτοπία, η οποία προσδίδει ουτοπικό νόημα στο στερημένο νοήματος έρημο τόπο. Τον έρημο τόπο της ψυχής, τον έρημο τόπο της ύπαρξης. Ποια είναι η ετεροουτοπία των δύο στοχαστών? Ποιος είναι αυτός ο άλλος τόπος της ουτοπικής επιθυμίας, ο οποίος μετουσιώνει τον τόπο της ερημίας τους? Για τον Χρήστο Μαλεβίτση πιστεύω ότι είναι ο τόπος του Θεού, του απείρου όντος. Ένα εκτός του κόσμου και του χρόνου βέβαιο αγκυροβόλιο της ύπαρξης, όπως τον αποκαλεί. Για τον Γιάννη Κιουρτσάκη πιστεύω ότι ετεροτοπία είναι η αγορά. Με αλφα κεφαλαίο. Ένας αρχαίγονος μυθικός τόπος, ο οποίος κάποια στιγμή αιώνια φανερώνεται και αυτός εκτός του κόσμου και του χρόνου. Προτού βγούμε στον πηγεμό για αυτούς τους τόπους της ουτοπίας, ας δοκιμάσουμε να ιχνηλατήσουμε τον τόπο της ερημίας. Ας αντικρίσουμε το πρωταρχικό σκηνικό της ερημίας του Χρήστου Μαλεβίτση. Η πρώτη του ερημία γεννιέται μέσα στη φύση, είναι ερημία φυσική. Δεν είναι όμως μόνο το δάσος, το έρημο, το σκοτεινό, το μυστηριακό. Είναι και άλλα στοιχεία της φύσης, το βουνό, η θάλασσα του Οδυσσέα, η έρημος των ασκητών, τα οποία συνθέτουν το σκηνικό της φυσικής ερημίας. Είναι και κάποιες μυθικές πολιτείες, Ανατολή και Δύση, που αποκαλύπτουν μια ερημία αρχαία. Η φυσική ερημία φέρει εντός της καταγωγικά την εκείθεν της φύσης ερημία, τη μεταφυσική, την οντολογική. Μόνο που αυτή θα εννοηθεί ως τέτοια, αν εννοηθεί, στο μεσοστράτη της ζωής, αφού ο άνθρωπος θα έχει δημιουργήσει τους δικούς του ατομικούς και κοινωνικούς δεσμούς, κατοικώντας μέσα στην ερημία του πλήθους, μέσα στην τερατώδη πολιτεία που χτίζει για να κρύψει μέσα της την αποκοπή του από τη φύση. Η πολιτεία δηλαδή δεν είναι μόνο γέννημα της ερημίας, αλλά και όρος γένεσής της. Εντός της πολιτείας, εντός της ιστορίας της πολιτείας, η ψυχή του τρομάζει και αγριεύει το πνεύμα του,
καθώς ο άνθρωπος βλέπει τον εαυτό του ρηγμένο στην έρημο του όντος, άπειρα μόνο, άπειρα αβοήθητο και άπειρα οδυνόμενο. Είναι η στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος συνειδητοποιεί πως κομίζει εντός του έναν κόσμο παντελώς διάφορο από τον φυσικό. Είναι μια επιστροφή, μια παλινδρόμηση της ψυχής στην εναρκτική έριζη μοναξιά της. Για τον Ζαν Λακάν, αυτή η κατάσταση είναι η εξορία του εαυτού στην έρημο του ασυνείδητου, στην πιο ερημική μοναξιά του ανθρώπου, στην συνάντησή του με αυτό το άλλο, το ασυνείδητο, που ενοικεί εντός μας και πάλι όμως δεν μας ανήκει. Ο Χρήστος Μαλεβίτσης αποκαλεί αυτή την κατάσταση ριζική ερημία της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι η κατάσταση κατά την οποία αναιρούνται όλες οι σχέσεις εγώ-συ-αυτό, κηρύσσονται στερούμενες νοήματος και μένει μόνο το εγώ αμήχανο, περιδεές, παντέρημο μέσα στην απέραντη ερημία του όντος. Πρόκειται για μία από τις έσχατες απολύξεις του οδυνόμενου πνεύματος. Η ριζική ερημία είναι και αυτή η συστατική κατάσταση της υπάρξεως, αλλά της διαυγασμένης υπάρξεως. Καθώς η υπαρξιακώς διαυγασμένη συνείδηση έχει αντιληφθεί την κρισιμότητα του εσχάτου λόγου του υπάρχειν, τον οποίο δεν μπορεί να τον βρει στα ενθάδε, δηλαδή μέσα στην πολιτεία και την ιστορία, στο τέλος εκβάλλει στην έρημο. Η έρημος δεν είναι αλλού, είναι εγκαταστημένη κατά μεσής της δαψίλειας της ιστορίας και του κόσμου, όταν διαπιστωθεί ότι τούτη η δαψίλεια δεν διαθέτει καμιά εσχατολογική δικαίωση. Η συνείδηση που το διαπιστώνει αυτό ανοίγεται στην κατάσταση της ριζικής μοναξιάς της υπάρξεως. Η ερημία είναι ένας έσχατος τόπος, έσχατος και πρώτος, άχρονος δια του χρόνου και άτοπος δια του τόπου. Παντού ο τόπος της, παντού ο χρόνος της. Λόγια του Χρήστου Μαλεβίτση. Η γραφή για την ερημία μοιάζει να είναι μια ατοπογραφία. Γραφή για έναν τόπο που υπάρχει και δεν υπάρχει. Που υπάρχει μέσα στην απουσία του. Η απώλεια του εσχατολογικού νοήματος είναι λοιπόν ο βασικός όρος για την κατήσχηση της υπαρξιακής ερημίας. Στο βιβλίο του «Η μαρτυρία του ποιητή Γιώργου Θέμελη», ο Χρήστος Μαλεβίτσης διακρίνει την ερημία ως μια από τις κυριότερες κατηγορίες του ποιητικού σύμπαντος του Θέμελη. Γράφει ανάμεσα στα άλλα: «Την ερημία του κόσμου την καθιστά κρουστή και άφευκτη πραγματικότητα η φυγή των θεών. Καθώς ερήμωσε ο ουρανός από τους θεούς, εκένωσε την ερημιά του και μέσα στις ψυχές μας. Μια ερημιά άγρια που μας συνταράζει. Θα μπορούσε τουλάχιστον ο χρόνος να είναι οικείος, αλλά και αυτός έπαψε να έχει εσχατολογικό νόημα. Δεν υπάρχουν έσχατοι καιροί, δεν υπάρχει τέλος του αιώνος τούτου, ούτε πρόκειται να εγγύσει τίποτε. Δεν περιμένουμε καμιά έλευση, καμιά κρίση και καμιά απόκριση. Ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρήσουμε την ερημία παντελώς αρνητική. Το άδειο, το κενό της ερημίας, είναι στάδιο μετάβασης, στιγμή ολοσχερούς άρνησης των πεπερασμένων όντων για το πέρασμα στο άπειρο «ον». Είναι στιγμή πυκνής και απροσδιόριστης έντασης, φορτισμένης από το ιερό. Άλλη είναι η ψυχολογική σημασία της ερημίας, άλλη η υποστασιακή και άλλη η οντολογική. Και η ποίηση διαπερά όλα αυτά τα επίπεδα και κατατείνει προς το τελευταίο, όπου σε ένα κρίσιμο και ευλογημένο σημείο μπορεί να ανθίσει η έρημος ως κρίνον. Υπάρχει και ένας έσχατος τόπος όπου δεν μπορεί να ανθίσει κανένα κρίνο. Ο τόπος του πολέμου, ο κατεξοχήν τόπος απώλειας κάθε εσχατολογικού νοήματος. Έχω την αίσθηση ότι για τον Χρήστο Μαλεβίτση, ένα παιδί που ανδρώθηκε μέσα στον πόλεμο, ο κατεξοχήν έρημος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος εν πολέμο. Γράφει γι' αυτόν, σε κείμενό του γραμμένο για τον πόλεμο στο Ιράκ. Κάτω από ολόκληρο τον τερατώδη μηχανισμό του πολέμου,
βρίσκεται ο ανώνυμος έρημος άνθρωπος. Γι' αυτό τον έρημο άνθρωπο δεν μιλάνε τα μαζικά μέσα ενημερώσεως, διότι δεν παρέχει ελκυστικό θέαμα. Άλλωστε δεν διαθέτει και τίποτε το έκτακτο. Είναι η πρώτη ύλη των κυρίαρχων από καταβολής κόσμου, η λάσπη για τα οικοδομήματά τους. Είναι φορές που διαφεύγει από τις σχισμές της τηλεοράσεως κάποια στιγμή η εικόνα του έρημου ανθρώπου. Από το Βιετνάμ, την Καμπότζη, το Αφγανιστάν, την Αιθιοπία, το Ιράν, το Λίβανο, την Παλαιστίνη. Είναι πικρές αυτές οι σκέψεις και ιδίως ανώφελες. Δικαιολογούνται μόνο ως υπόμνημα στις εικόνες φρίκης που εκτυλίσσονται αυτή τη στιγμή στη μαρτυρική Μέση Ανατολή. Σαν να είναι τώρα ανάμεσά μας. Όχι μόνο οι άνθρωποι της περιοχής που έχει εμπλακεί στον πόλεμο, αλλά όλοι οι άνθρωποι της υπόλοιπης γης πρέπει να φορούν μάσκες κατά των δηλητηριωδών αερίων. Διότι τούτα τα αέρια, τα φωνικά και τα ύπουλα και τα απέσια, τα επινόησαν δόκτορες δυτικών πανεπιστημίων, τα κατασκεύασαν επιχειρήσεις του δυτικού πολιτισμού και τα εμπορεύτηκαν με τα πράτες που διδάχθηκαν Business Administration. Και τώρα διάγουν βίο λιπαρό, ενώ οι έρημοι άνθρωποι των εμπόλεμων περιοχών διάγουν βίο τραγικό, εγκαταλελειμμένοι από θεούς και από ανθρώπους. Να φορέσουμε λοιπόν όλοι τις μάσκες για να αποφύγουμε τη δυσόδη αποφορά του πολιτισμού μας. Την αγκαλιά του όντως του αιωνίου αποζητά ο Χρήστος Μαλεβίτσης. Όπως είπαμε στην αρχή, είναι η δική του ετεροουτοπία, εκείθεν της πολιτείας και της ιστορίας. Σύμφωνα με τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο, η αναμονή του Θεού κατέστη ο βαρύς πυρήνας του τρόπου και του έργου του. Είναι δηλαδή ένας μυστικός που για φιλοσοφικούς λόγους έζησε μάλλον αναμένοντας την Εκκλησία. Ο Μαλεβίτσης εξάντλησε οριακά τη φιλοσοφική αξιοπρέπεια της αναμονής του Θεού. Υπήρξε ένας μέγας αναμένων και εκτίμησε το Θεό με μεγαλόπνοη αναμονή. Η ερημία υπαρξιακή αποζητάει τη συνάντηση με το έσχατο πρόσωπο, λόγια του Χρήστου Μαλεβίτση, την έσχατη ώρα της. Και απευθύνεται προς αυτόν με το «Σι», με κεφαλαίο, όχι με πληθυντικό ευγενίας. Διότι μέσα στην ερημία του σύμπαντος παραμένουν δύο έρημες υπάρξεις, οι οποίες συνδέονται με έσχατο έρωτα στις ακρόριες του εσχάτου. Χρησιμοποιώντας αυτό το «Σι» το ιερό, ο Χρήστος Μαλεβίτσης αποτολμά έναν διάλογο με το Θεό, εσχατολογικά ερωτικό, ως ταπεινός γόνος ενός περήφανου αιώνα, ο οποίος κήρυξε το θάνατο του Θεού. Από την τελευταία ενότητα του κεφαλαίου συνομιλίες, η οποία έχει τον τίτλο «Η συνάντηση», επιλέγω ένα απόσπασμα. Εν τέλει, ποιος είναι ο Θεός του Χρήστου Μαλεβίτση? Όπως λέει ο ίδιος, αν είναι να μιλήσουμε για τον αληθινό και το ζώντα Θεό, ένας είναι, ο Θεός της ερήμου. Αυτή είναι η ατελεύθητη έρημος του Χρήστου Μαλεβίτση. Ο τόπος που μας χαρίζει απλόχερα για να ψηλαφίσουμε κάποια από τα ίχνη, άλλα ευδιάκριτα, άλλα δυσδιάκριτα, που άφησε ένας ξεχωριστός οδοιπόρος. Έναν τέτοιο τόπο ζωγραφίζει με το έργο του και ο Γιάννης Κιουρτσάκης. Θα δοκιμάσουμε να τον βαδίσουμε έχοντας ως ιχνηλάτη το λογοτεχνικό κυρίως έργο του. Αφετηρία της ερημικής οδοιπορίας του Γιάννη Κιουρτσάκη είναι η Αθήνα. Επόμενος σταθμός της πρώτης ερημίας, της ασυνείδητης, το μοναστήρι των Αγίων Πάντων στις Πέτσες. Επόμενος σταθμός, ο θάνατος του πατέρα.
Με τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του, ο έφηβος Γιάννης αντικρίζει για πρώτη φορά στη ζωή του το αληθινό πρόσωπο του θανάτου. Η γνώση της απώλειας του πιο αγαπημένου του προσώπου, αλλά και η ταυτόχρονη άρνηση να παραδεχτεί αυτή τη γνώση, είναι η οριακή στιγμή που μεταμορφώνει την πρώτη ερημία της παιδικής ερημία. Την πρώτη ερημία της παιδικής ηλικίας σε έσχατη ερημία. Αυτό γίνεται συνείδηση βέβαια αργότερα. Τώρα μπορεί να κατανοήσει, να συμμεριστεί την ερημία του άλλου. Περπατώντας συχνά μοναχός σε φτωχογειτονιές της Αθήνας, δεν εξέρχεται μόνο από τον οικείο χώρο του σπιτιού, δραπετεύει κυρίως από ένα εγώ το οποίο με τη φαντασία του είχε πλάσει μια Αθήνα εντελώς διαφορετική από την ερημιά και δυστυχία που συναντά. Ο νεαρός Γιάννης είναι τώρα, χωρίς να το συνειδητοποιεί, στο μονοπάτι προς τη γνώση του θανάτου ή μάλλον προς τη γνώση της αγνωσίας του θανάτου. Ο θάνατος έχει πολλά μονοπάτια να χαράξει για την ερημία του μοναχικού διαβάτη, ιδίως αν πρόκειται για ένα θάνατο τραγικό, όπως είναι η αυτοχειρία του αδερφού του Χάρη στις Βρυξέλλες, η οποία συνέβη όταν ο Γιάννης ήταν πρωτοετής φοιτητής στο Παρίσι. Η ερημία και ο θάνατος του Χάρη διανοίγουν την ύπαρξη του Γιάννη στο πεδίο του μηδενός. Στις τελευταίες σελίδες του Σαν Μυθιστόρημα, ο συγγραφέας στοχάζεται τη μοναξιά ως ένα κοινό διαφορετικά ίδιο τόπο Οδύνης, ο οποίος συνδέει τις τελευταίες στιγμές του Χάρη με τις στιγμές που ο ίδιος τον αντικρίζει πριν και μετά το θάνατό του. Ο Χάρης, τι φοβερή μοναξιά πρέπει να είχε νιώσει εκείνη τη στιγμή, εκείνη και όλες τις άλλες, όσες ήρθανε μετά, όταν είχε ακόμα τις αισθήσεις του, όταν πνιγόταν, κι όμως δεν είχε κάνει τη μηδαμινή κίνηση που χρειαζόταν για να σώσει τη ζωή του. Τι μοναξιά ένιωθα τώρα εγώ με τη σκέψη ότι τον είχα προδώσει, ότι με είχε προδώσει. Ότι δεν είχαμε μπορέσει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Ήμασταν ανίποτα, αμετάκλητα μόνοι. Γιατί είχαμε γεννηθεί. Ζήτησα να τον δω. Το πρόσωπο του Χάρη φουσκωμένο, τώρα μόνο είχε φουσκώσει έτσι από τον γκάζι, παραμορφωμένο, απίστευτα γερασμένο. Τώρα δεν μπορούσα τίποτε να αντικρίσω με τα ίδια μάτια, τίποτε να αναγνωρίσω, τίποτε στον κόσμο δεν είχε για μένα νόημα και ένιωσα να κατρακυλάω μέσα στην απίθμενη απουσία του Θεού. Το μηδέν της ζωής και της γραφής από τη μια εγκλωβίζει το Γιάννη μέσα στον τόπο της έσχατης ερημίας, αλλά από την άλλη διανοίγει τη συνείδησή του στην ετερότητα, στη συνάντηση με τον νεκρό αδερφό. Πρόκειται για την κατά αναξαγόρα περιχώρηση των δύο αδερφών. Μια ριζική υπαρξιακή συνομιλία που επιτελείται με τη δημιουργία του δικόλου. Εδώ θα πρέπει να συμπληρώσω σε αυτά που διαβάζετε ότι ο κόσμος του καρναβαλιού είναι ένα από τα κεντρικά μοτίβα και είναι φτωχή η λέξη στο έργο του Γιάννη Κιουρτσάκη. Τα γράμματα που έστελνε ο Χάρης στην οικογένεια από το Βέλγιο, όπου σπούδαζε, γίνονται αφορμή να φτάσει ο Γιάννης στη γνώση της ερημίας και της δικής του και του αδερφού του. Μαθαίνει για την ερημία του από την ερημία που ένιωθε ο Χάρης ζώντας μέσα στην πολιτισμένη βαρβαρότητα της Ευρώπης. Ο δρόμος για την έξοδο από την ερημία έχει ανοίξει. Εκκινώντας τώρα ο Γιάννης από το κενό, οδεύει κενός, με αλφαγιώτα, προς τη δημιουργία ενός κόσμου, του δικού του κόσμου. Για την αναγέννηση του Γιάννη χρειάστηκε ένας άγγελος. Ένας αγγελιοφόρος του θανάτου που έγινε αγγελιοφόρος ζωής, η Ζιζέλ, η οποία είναι μαζί μας. Η νεαρή Γαλλίδα που έφερε την είδηση στο Γιάννη ότι ο Χάρης ήταν στο νοσοκομείο των Βρυξελών άρρωστος, είναι ο απομηχανής Θεός ή καλύτερα η άνοιμα που μετά την απώλεια του Χάρη
διαρριγνύει την έσχατη ερημία του πενθούντος, όχι για να την εξουσιάσει, αλλά για να την συντροφεύσει αγαπητικά στο μακρύ ταξίδι της ζωής, της κοινής του ζωής, το οποίο ξεκίνησε εκείνη τη στιγμή και κρατάει μέχρι σήμερα. Και εύχομαι να κρατήσει πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Το Παρίσι γίνεται το πρόπλασμα στο οποίο θεμελιώνεται η μεταμόρφωση του τόπου της ερημίας σε ετεροουτοπία. Είπαμε στην αρχή ότι η ετεροουτοπία της ερημίας του Γιάννη Κιουρτσάκη είναι η αγορά. Την αγορά ως ξέφωτο στο σκοτεινό δάσος της ερημίας την ανακαλύπτει μέσα στο Παρίσι, με τις ατέλειωτες περιπλανήσεις του με τη Ζιζέλ. Εδώ το βλέμμα του Γιάννη, το οποίο είναι το ελληνικό βλέμμα, το οποίο το φέρνει από την Αθήνα την Ελλάδα, ζυμώνεται με το βλέμμα της οικουμενικότητας. Το Παρίσι είναι ένας τόπος που διασταυρώνονται οι πολιτισμοί. Στο Παρίσι ανακαλύπτει και την επαναστατημένη αγορά. Ο Μάης του 68, η εξέγερση που έφερε την ουτοπία στο προσκήνιο της ιστορίας, αποκαλύπτει στον ερημίτη που δεν κατέβηκε στους εξεγερμένους δρόμους, ότι η ειρηνική του ερημία μπορεί να χωρέσει μέσα στις ουτοπικές προσδοκίες της εξεγερμένης πολιτείας και αντιστρόφως. Η αγορά ξαναβρίσκει τον Γιάννη και τη Ζιζέλ εν μέσω μιας άλλης βασανιστικής ερημίας, της χουντοκρατούμενης Ελλάδας του 1971. Είναι απόκριες σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου στη Σκύρο. Το πρωτόγονο καρναβάλι στην πλατεία του χωριού και το πένθυμο τραγούδι της Κορέλας, τραγουδισμένο από ένα μεθυσμένο βοσκό τον Τραμουντάνη, βγάζουν στην επιφάνεια όλες αυτές τις επιθυμίες τόπους που η ερημία των καιρών εκείνων είχε αποθήσει. 40 και πλέον χρόνια μετά, ο Γιάννης επιστρέφει στην αποκριάτικη αγορά στην ίδια για να δει τον καλό του φίλο Κωστή Μανολάκη να γίνεται γέρος εντός αγωγικών κατά το καρναβαλικό έθιμο. Η λέξη αγορά, την οποία ακούει από το στόμα του Κωστή, αποκρυπτογραφεί την μεταμοντέρνα τελετουργία. Δι' αυτής της λέξης αποκρυπτογραφείται η ετεροουτοπία της ερημίας του, η εσχατολογική δικαίωση ενός ερημίτη. Και τότε μια λέξη, μια μόνο λέξη του Κωστή, έρχεται σαν αστραπή να φωτίσει φευγαλέα αυτό που αισθάνομαι. Η αγορά, έξαφνα, η βαριά, πρωταρχική, ανθρώπινη σημασία της πανάρχιας λέξης ανασταίνεται ακέραια, δίνοντας τη ζωντανή εικόνα του χωριού που έχω μπροστά στα μάτια μου το όνομα και μαζί το νόημά της, αυτό που τόση ώρα αναζητώ. Ναι, εδώ είναι ο τόπος του αγύριν και του αγερμού, εκείνος όπου οι άνθρωποι συναθρίζονται, συναντιούνται, συνευρίσκονται σήμερα, όπως και πριν από 3.000 χρόνια. Τόπος χειροπιαστός, όπου ο καθένας αγγίζει και αγκαλιάζει τον άλλον, αλλά και τόπος ιδεατός, που επιτρέπει στους παρόντες να επικοινωνήσουν με τους απόντες του άλλου κόσμου, εκείνου του μύθου, της ιερής γιορτής, των θεών και των νεκρών προγόνων, που σαρκώνεται στο χορό των γέρων και στα μισοξεχασμένα τραγούδια της αποκριάς. Φτάσαμε στον επίλογο. Η μόνωση των δύο συνοδοιπόρων του πνεύματος, η ηχηρή μοναξιά τους, διανοίγει μπρος μου έναν ορίζοντα ελευθερίας, κατακτημένης από μια έκφραση προσωπική, μια μοναχική και μοναδική επανάχρηση του κόσμου. Αντικρίζω δύο τόπους, δύο δρόμους του πνεύματος, φαινομενικά ασύμπτωτους, να συναντιούνται ως τόποι κατοίκησης των δύο στοχαστών. Ο τόπος του Θεού του Χρήστου Μαλεβίτση είναι φτιαγμένος με τα υλικά της αναμονής. Ο Μέγας Αναμένων προσφεύγει στη γοητεία του Θεού
από τη μια βέβαιος για την αιώνια παρουσία του, από την άλλη απογοητευμένος από την ιστορία και τον πολιτισμό που απάλλαξαν τον άνθρωπο από την ενοχλητική παρουσία του Θεού. Ο τόπος του Θεού του Γιάννη Κιουτσάκη είναι φτιαγμένος, κατά τη γνώμη μου, με τα υλικά της αβεβαιότητας. Ο απογοητευμένος από την απουσία του Θεού στο θάνατο του Χάρη, ο αβέβαιος στη συνέχεια για την παρουσία του, γοητεύεται από την παρουσία του ιερού, από την αγορά ως πέρασμα προς τις απαρχές της ανθρώπινης ιερότητας που συγκροτεί τα άτομα σε κοινωνία. Η αγορά γίνεται ο τόπος ανάδυσης μιας ουτοπίας, μιας καινούριας ενότητας των ανθρώπων. Για τον Χρήστο Μαλεβίτσι, αυτή η ενότητα των ανθρώπων, η κοινοτικότητα, απόρρια του κοινοτικού τρόπου ζωής, έχει απολεσθεί οριστικά. Οι ίχνοι της επιβιώνουν μόνο στην αναμονή του Θεού. Για τον Γιάννη Κιουρτσάκη, η απώλεια της κοινοτικότητας δεν είναι οριστική. Ίχνη της αρχαϊκής κοινοτικής ζωής, θραύσματα του ιερού της πνεύματος, επιβιώνουν όχι αβασάνιστα στο στοχασμό του, ως νησίδες ευτοπίας μέσα σε μια εποχή δυστοπικά νεωτερική, ως νοσταλγία ενός μη είναι ακόμη μέλλοντος, ο οποίος υπάρχει φυσικά και στον Χρήστο Μαλεβίτσι, αλλά υπό διαφορετικούς όρους. Φτάνω στο ξέφωτο. Αντικρίζω τον τόπο του ιερού, έναν αγαπητικό τόπο αδύνατης πληρότητας, ως τον κατεξοχήν τόπο συγκατοίκησης των δύο στοχαστών. Αντικρίζω την επίγνωσή τους ότι είναι αδύνατον να υποθεί όλη η αλήθεια για το ιερό, αλλά και τη διαρκή αγωνία τους να γίνει ορατό αυτό το αόρατο ιερό. Η μυστική του συνομιλία μέσα σε έρημους τόπους, τόπους απελευθέρωσης, τόπους μετουσίωσης της ψυχής, τόπους αγάπης, ίσως γίνει συνομιλία ευτυχής, αν αφουγκραστούμε τον καρπερό λόγο της ερήμου των δύο μυστικών.